Ναι, αλλά... Πού θα πάω, Χρήση, όταν εγώ τα απευθύνομαι και ζητάω κάθε μέρα βοήθεια και η βοήθεια δεν μου δίνεται, τι να κάνω, μπορώ μόνο να κάνω κάτι. Η Παρασκευή ο σύζυγος μου κάνει, έφραγκαρε κάπου και μετά έρθε να... Και γύρισε, να, αυτά τα πράγματα ήταν μέσα στο ποταμό. Έχει πόρει από Τσίλια, αλλά όσο τα ακολούσε θα διόρει. Και γυρνάει και έτσι λέει ότι ο ίδιος... Σε 5-6 μέρες, 5 λεπτά προχθές, 5 λεπτά τώρα τελειώσαμε. Και τελειώσαμε. Αυτό είναι. Να το, το βλέπετε, έφερε ένα κορμό, να το τον κορμό. Αγγελή, να ο κορμός που εσφήνωσε εδώ. Σε γεφυράκι, ένα μέτρο, μια τρύπα. Να περάσουν 1000 στρώματα νερά. Υπερχείληση όλων των ποταμών, υπερχείληση των χαντακιών, των ρεμάτων, μεγάλες κατολιστήσεις σε όλα τα χωριά νοτιοδυτικά στον πρώην Δήμο Πελεκάνου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τα χωριά Βουτάς, Σαρακίνα, Σκλαβοπούλα, Μουστάκο, Αρχοντικό να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα προσέγγισης σχεδόν στις περισσότερες γειτονιές. Όλοι όταν ανοίξουν τα ξενοδοχεία στην Παλαιόχρα, όλα τα παλιά στρώματα, όλα τα παλιά καναμπέδες, όλα τα κρεβάτια, ό,τι είναι παλιό, περνάνε από εδώ και τα πάνε πάνω στο ποταμό. Και έχουμε μιλήσει τόσες φορές και κανείς. Καθαρίζανε το ποταμό μέχρι στη γέφυρα και κάτω από τη γέφυρα και πιο κάτω δεν ακουμπήσανε ούτε καθαρίζανε ούτε τίποτα. Μέσα σε μια εβδομάδα, τη μια ο Ανεμοστρόβιλος, τώρα με την πλημμύρα, οι ζημιές είναι τεράστιες. Και τώρα υπολογίζω πάνω από 25-30 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει. Η οποία η ζημιά δεν φαίνεται, δεν εμφανεί, αλλά αυτή θα φανεί μέσα σε 15-20 μέρες, αναλόγως και τον καιρό.